Καλησπέρα αγαπητοί τηλεθεατές, άλλη μια Κυριακή κοντά σας με πρόσωπα, πρόσωπα αρκετά πρόσωπα. Όμως πάμε να καλωσορίσω ένα πρόσωπο που αγαπάμε πάρα πολύ, έχουμε συνδεθεί με τα τραγούδια του, τον κύριο Σαλαμπάση. Καλησπέρα. Καλησπέρα κόμισα, καλησπέρα σας. Κάνετε. Είμαι καλά, δόξα σε Θεός. Θυμάμαι τα τραγούδια σας, τους αγαπάω μακού από πέντε χρονών. Οπό από τις κατάδες που έκαναν στην αδερφή μου, στις ξαδέρφες μου, στις γειτόνισσες. Όλος ο κόσμος. Να το, το ακούμε κιόλα. <laughs> Σα <laughs> έχουμε συνδέσει με το «Σ' αγαπάω, μαχούς. Ναι, 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 ναι. Αυτό είναι πολύ όμορφο και πολύ ευχάριστο για μένα. Μη συνδέσετε με την αγάπη. Συγκινήστε το πράγμα στον κόσμο. Ακόμη. Το ωραίο πράγμα στον κόσμο. ακόμη με αυτό το τραγούδι. Mm -hmm. Πάντα συγκινούμε. Πάντα. Και το ψάχνουμε στο λόγο του. Με στον λόγο. Και αυτό με κάνει κάθε μέρα, κάθε στιγμή, να θέλω να αγαπάω πιο πολύ. Να αγαπάω τον κόσμο. Η πιο έντονη ανάμνηση μέσα από αυτό το τραγούδι, ποια είναι που έχετε από αυτή τη μεγάλη επιτυχία. Έντονη ανάμνηση, πολλές έντονες αναμνήσεις, δεν θα μπορούσα ναι. να, να πω. Ναι. Όταν κάτι θυμάμαι, κάτι που Έτσι. θυμάμαι, ας πούμε ήμουν στο Bluesbury Hotel στο, στο Λονδίνο και ήρθε η αστυνομία για να περάσω. Oh, oh. Όσο κόσμο έλα και γινόταν, oh, ήταν φοβερό. Αυτοκίνητα, σπίτια, όλοι του αγαπάω, yeah. μακού, πανεπιστήμια. Yeah. Ναι, ναι. ήταν, ήταν, ήταν ένα γεγονό τεράστιο, τεράστιο καλλιτεχνικό, αλλά και αυτό δούλεψε μέσα μου. Ευχαριστώ τον Θεό που μου έστειλε αυτό, yeah. και το, το Στυχουργό και το Συνθέτη, τον Νίκο τον Παξεβάνη και τον Θεόδωρο τον Άγγελο. Του ευχαριστώ πάρα πολύ που μου δώσαν αυτή τη μεγάλη επιτυχία που συγκίνησα και τον κόσμο. Αυτό είναι το υπέροχο ότι ακόμα με, με ανταμώνει ο κόσμο και με αγκαλιάζει. Μα και ακόμη τα ακούμε. ακούμε ναι, ακόμη τα, τα ε, ακούμε. Ναι. Με τι γυναίκε. Πώ το πήραν οι γυναίκε, Είχατε επιθέσει, <laughs> α το πούμε πιο απλά, από γυναίκε. Είσασταν νέο, ωραίο, ναι, με μια μεγάλη η... επιτυχία, με ένα πολύ καψουροτράγουδο. Ναι, είχε, είχε να πει πολλά αυτό το τραγούδι. Πολ πολλέ αγαπηθήκαν και πολλοί αγαπηθήκαν με αυτό το τραγούδι. Εσεί είχατε έρωτε. Εγώ είχα την γυναίκα μου. Έτσι. Εσείς Οι... είχατε τη γυναίκα σα. Οι γυναίκε όμω ήταν κάποιοι που να είναι πολύ ερωτευμένοι. Πολλέ, πολλέ. Πολλέ, πολλές. πολλέ, πο ε? πο πο πολλές, πολλές, πολλές. Ευτυχώ γνώρισα εκείνο τον καιρό τη γυναίκα μου και, <laughs> και σώθηκα από τεράστια πίεση τη γυναίκα. Δεν <laughs> ήταν δύσκολο να μείνει προσγειωμένο μετά από τόσε γυναίκε να είσαι να μείνει σε ένα γάμο όπως εσείς που κρατήσατε την οικογένειά σας. Η μάνα και ο πατέρας μου μου δίναν συμβουλές και τις κράτησα. Μπράβο. Γιατί όσοι, όσοι, δεν τα καταφέρνουν να κάνουν οικογένεια, όσοι δεν τα καταφέρνουν, ναι. γιατί συμβαίνει, άλλοι έχουν αδύνατος χαρακτήρες, άλλοι... Η, η, οικογένεια είναι αυτό που σου δίνει χαρά και σε ανεβάζει. Ναι. Αυτό μου έλεγε ο πατέρας μου και η μάνα μου. Λίγοι όμως καταφέρανε μετά από το... Τόσο μεγάλη επιτυχία ναι. να κρατήσουν οικογένεια. Δύσκολο. Δύσκολο. Δύσκολο αλλά είχα και έναν γέροντα κοντά μου, τον, πατέ, τον πατέρα Κωνσταντίνο, τον στρατηγό που είναι έναν άγιο άνθρωπο. Τον άκουγα κάθε εβδομάδα και πήγαινα κοντά του, γιατί είδα τότε ότι όλα σβήνουν. Όλα σβήν. Θυμάμαι, γινόταν χαμό στο κέντρο μου που τραγούδα. Χαμό! Κλείνουν οι πόρτε από τι 10 η ώρα. Στο τέλο έπαιρνα το αυτοκινητάκι μου. Τον καιρό στην αρχή. Και, και έφευγα μόνοι μου. Εγώ. Και έλεγα: Τι άλλαξε! τι άλλαξε Πριν, ο Γιώργο ήμουνα και τώρα είμαι ο Γιώργο. Τι άλλαξε! Και έψαξα, yeah. να βρω, έψαξα να βρω αυτό που σου δίνει χαρά. στη διάρκεια, συνέχεια. Και αυτό δεν είναι μόνο yeah. η επίγεια δόξα και αυτά τα πράγματα, τα yeah. οποία είναι πολύ όμορφα. Κάποιο άλλο όμω θα επιδίωκε ακόμη περισσότερο. Δεν θα ήταν όπω εσεί που λέτε, πάνω από όλα η οικογένειά μου. Ναι, ήταν αυτό. Ναι, ήθελα, ήθελα μια ήρεμη ζωή. Μια ζωή που να, να έχει λόγο, να έχει, mm. να έχει δρόμο προς το καλό, προς το αγαθό. Μπράβο. Και έχετε μια πολύ καλή σύζυγο. Την είχα γνωρίσει. Θυμάμαι και καθόμασταν και παρέα στην ΕΜΕΑ όταν Είσαι. δουλεύατε. Που Αυτό... ήταν δίπλα σας και τις τρει μέρες εκεί απίκο. Εκεί που τραγουδήσαμε στην ΕΜΕΑ, <laughs> ναι. κόμισα, θυμάμαι και χαίρομαι πάρα πολύ. <laughs> τι ωραίε βραδιές, ναι. τι ωραίε βραδιές που περνάγαμε. Δεν... η δέσμη είναι η γυναίκα μου και... Λέω, σε ευχαριστώ που με τόσα χρόνια. Μα εντάξει, <laughs> είστε κι εσείς καλός άνθρωπος. Προσπάθεια κάνουμε. Ποιους καλλιτέχνε έτσι είναι που, από τα νέα παιδιά που θαυμάζετε σήμερα. Δεν θαυμάζω κανέναν. Κανέναν. Όχι. Γιατί δεν θαυμάζω. Γιατί πέρασε από αυτή την ιστορία να θαυμάσω τι. Καζατζίδης τέλειος, εκεί να, να θαυμάσω. <laughs> <laughs> να θυμηθώ γιατί μέσα τότε ήμουνα είμαι το παιδάκι που έκλεγα με τα τραγούδια του Στέλιου. Συνεχίζω να κλαίω. Ε, τον ενδικατέ... Μετά ήρθαν κάποιοι άλλοι τραγουδιστές, Νταλάρα, Πάριος, Βοσκόπουλος, Τροπάνος, μεγάλοι τραγουδιστές. Εντάξει. Αυτοί. Υποκλίνομαι σε όλους αυτούς. Τώρα τα παιδιά δεν με συγκινεί ιδιαίτερα κάτι να πω. Βέρτης. Καλά, Καλή τραγουδιστές είναι. Καλή. Καλή, αλλά δεν μπορώ να τους θαυμάσω. Γιατί Εντάξει. πέρασε από αυτό το παραμυθάκι του να στέκε κάτω σε χιλιάδε κόσμου και να σε επιφυμούν και μετά να φεύγει μόνο με το, το, κινητάκι σου. Και να λε: Πάω στη φωλιά μου, πάω στη σπίτι μου, στην οικογένειά μου. Κάποτε ρώτησα ένα, ένα, συνάδελφο που ξεκινήσαμε μαζί, τραγουδιστή γνωστό. Του λέω: Φίλε, τι κάνει καλά, λέει πολύ καλά. Λέω: Οικογένεια έκανε. Όχι, λέει. Για, γιατί τα έδωσα όλα στην καριέρα μου. Mm -hmm. Και από μέσα μου τι είπα. Νόημα. Άντε όταν έχει 40 πυρετό να σε κρατάει η καριέρα σου <laughs> και να μην έρχεται το χέρι του παιδιού σου, τη γυναίκα σου να σε πιάνει και να σε λέει, Προχώρα, εδώ είμαι εγώ κοντά σου. Είναι, έτσι νιώθω. Ναι, ναι, ναι. Δεν ξέρω τώρα ποιοι οι απόψει μου είναι σωστέ, αλλά νομίζω μια κλασική κοινωνία μπορεί έτσι να προχωρήσει σωστά. Η κόρη σα συμμετέχει σε ένα καινούριο τραγούδι που έχετε κάνει. Να τα ακούσουμε αν είναι και εύκολο. Ναι, ναι. Απλά συμμετέχει γιατί μου αρέσει, αρέσει το, χρώμα τη. χρώμα φωνή τη. Έχει στόχου. Ε, 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 δεν σκέφτομαι το κορίτσι την κόρη Σε αυτό μόνο μου, ναι. Στο Αθηναίο μόνος. Αν και δεν είμαι αθηνέο, το τραγούδι λέει είναι Αθηναίος. Για τον Αθηναίο γράφτηκε. Ε, εγώ είμαι Σεραίο. Τα Σέρε από ένα χωριό. Τι χωριό των Σερών. Έχει καλού ανθρώπου στι Σέρε. Έχει καλού. Δόξα σε Θεός, είναι, είναι ε, η Μακεδονία είναι ένας τόπος της Ελλάδας και πέρασαν, ήρθαν πολλοί πρόσφυγες και οι πα, μου ήταν πρόσφυγες. Τα δάκρυα του παππού μου συνέχεια λέγεται την πατρίδα και τα κληρονόμησα τα δάκρυα. <laughs> ναι, και αυτά με συγκινούν και μπαίνω πιο πολύ στα καλλιτεχνικά μου πράγματα πιο, πιο εύκολα. Βλέπουμε αρκετού καλλιτέχνε που. Όχι αρκετού, λίγοι είναι που έχουν μείνει από του παλιού που τρέχουν ακόμη, δουλεύουν. Πρέπει ένα καλλιτέχνη να ξέρει πότε θα σταματήσει, πότε θα πρέπει να σταματήσει. Οπωσδήποτε. Αλλά η καρδιά δεν σταματάει. Αν τα καταφέρνει η φωνή να υπάρχει. Ναι. Και μπορεί από. Υπάρχουν πολλοί καλλιτέχνε ακόμα μεγάλοι που βγαίνουν και συγκλονίζουν τον κόσμο. Πάρα πολύ. Α πούμε, βγαίνει ο Πάριο που δεν είναι μικρό, βγαίνει ο Νταλάρα που δεν είναι μικρό και <laughs> ε, γίνεται αυτό που πρέπει να γίνει. Είναι όμω και αρκετοί που δεν βγαίνει η φωνή. Πώ. Υπάρχουν Α, ναι, και αρκετοί. Ναι, εκεί, όπω κάποια συνάδελφο μεγάλη, μεγάλη, σταμάτησε γιατί έχει πρόβλημα με τη φωνή τη. Συγχαρητήρια. Δεν μπορεί να βγαίνει, ναι. να στονάρει, να φαλτσάρει και, και να αντέχει να κρατά. Εκεί είναι λάθο. Yeah. Αλλά όταν πάει η φωνή, η φωνή, αντέχει. Αν αντέχει η φωνή. Αν αντέχει. Δεν έχουν, δηλαδή τα, τα, τα χρόνια δεν έχουν καμία σημασία στον καλλιτέχνη. Ε, βέβαια, αν φωνητικά, μπορεί, ο καλλιτέχνης αν η, είναι φωνητικά. Ο καλλιτέχνη είναι φωνητικά, αν αντέχει. Σε κρατάει και αντέχει, το μήνυμα θα το δώσει. Θα συγκινεί τον άλλον. Θα τον κάνει τον προκριματίσει, αν λε καλά τραγούδια. Και η σπουδαιότητα τώρα, εδώ θα κάνω μια παρατήρηση. Ότι η, η μουσική. Προχθέ το λέει και ο Χατζινάσιο. Ρε παιδιά, δεν γνωρίζει, δεν καταλαβαίνει. Σου λέει ποιο είναι αυτό, ποιο είναι ο άλλο. Αν ακούσει το ότι υπήρχαν, έβλεπε, άνοιγε το ράδιο, ξεχώριζαν οι φωνέ. Τώρα ο ένα μιμείται τον άλλον πιθανόν, ναι, να μιμείσαι. Ναι, ναι. Αλλά η χρειά τουλάχιστον να μην. Κάτσε, κάτσε. κάτσε. Ε, όσο μεγαλώνει ένα καλλιτέχνη, όσο μεγαλώνει και ζει τα πράγματα, αρχίζει να ψάχνει και αυτά τα τραγούδια που λέει να είναι καλύτερα. Να μπορέσουν να μείνουν στη διάρκεια. Το δικό μου, η πτυχία μου, αγαπάω, μου 40 χρόνια. Λοιπόν, βλέπει υπάρχουν και παιδιά κοσάρικα, του λε τι τραγούδι είπα. Αχ, αυτό το τραγούδι. Ο Αργυρό δεν έχει δικιά του φωνή. Καλό είναι. Καλό, καλό. Ε, ε, θα λέγα, υπάρχουν καλοί τραγουδιστέ. Αλλά μέχρι εκεί, για μένα. Εκεί. Δηλαδή δεν είναι το υπέρ. Ναι. Το υπέρ. Κάποιο από του παλιού που τον ακούτε και λέτε, Μα πρέπει να αποσυρθεί, δεν ακούγεται, δεν του βγαίνει πια. Ή, Όχι, δεν, δεν δε, δε. έχω παρατηρήσει κάτι τέτοιο και αυτό δικό του πρόβλημα του ανθρώπου του κάθε ανθρώπου, αν δεν αντέχει η φωνή του. Ναι. Ναι, τώρα, όποιο αντέχει, α προχωράει. Δεν θέλετε να πείτε, να αν μας πείτε. <laughs> Απλά, Είστε με... πολύ καλοπροαίρετο. <laughs> <laughs> θα πω ότι κάνω, θα κάνω κάποια συναυλία πιθανόν το καλοκαίρι. Ε, Θαύμαζα πολύ τον Νίκο το Γούναρε. Τον Νίκο τον Γούναρε. Τεράστιο Φυσικά πιο πάνω από ο Στέλιο ο και πολλά έχουμε να πούμε, αν αρχίσουμε να λέμε τα καλλιτεχνικά μα, είναι πολλά. Ε, τα τελευταία χρόνια έχετε κάνει μια στροφή προ την Εκκλησία. Προέκυψε κάτι και είπατε, θα, φωσι, θα δώσω περι, περισσότερη βάση στο Θεό. Ή έτσι, Προέκυψε. μεγαλώσατε και έχετε περισσότερο χρόνο. Προέκυψε από παιδάκι. Από παιδάκι. Από παιδάκι. Από παιδάκι. Γιατί mm -hmm. κοιμόμουν, το μαξιλάρι μου ήταν δίπλα στην καμπάνα του χωριού μου, δίπλα στον, στην, στην, εκκλησία. Και όταν κάθε Κυριακή που χτύπαγε η καμπάνα και εγώ ήθελα να κοιμηθώ, mm -hmm. μέσα έμπαινε μια συνείδηση και έλεγε ε, όλοι τρέχουν, στο, ε, σήμερα είναι η μέρα του Κυρίου, του Θεού, του Χριστού. Α, αυτές με φωνάζει και εγώ κάθομαι και κοιμάμαι. Έχετε μεγαλώσει έτσι. Από τότε ξε, ξεκίνησε. Ε, μετά πέρασε αυτή η περίοδος που σου είπα ότι ότι ήρθε η επιτυχία και έβλεπα ότι ωραία είναι, όλα τα καλά, όλα τα καλά έρχονται. Αλλά στο βάθος, το βάθος που είναι η χαρά. Ναι. Πού είναι η χαρά, έψαχνα να βρω τη χαρά, τη, υπέρ χαρά, να, να φύγω από την, τη χαρά των «μόλις φεύγουμε κλείνουν τα φώτα και μένει μόνος». Να μην μένεις ναι. μόνος, να έχεις κάτι, κάτι να γίνεται και στην ανάγκη να έχεις ένα φίλο. Συμφωνώ. Και για μένα ο φίλος είναι ο Χριστός σε όλου μα. Πάνω απ' όλα η πίστη στο Θεό. Έτσι, έτσι. Γι' αυτό ξέρω ότι τελείωσα τη Βυζαντινή. Πριν κάποια 6-7-8 χρόνια τελείωσα τη Βυζαντινή τη Γλυφάδα, τη σχολή. Και εκεί παιδαγωγήθηκα μέσα από τη Βυζαντινή και άλλαξε πολλά πράγματα στον ψυχικό μου κόσμο. Άλλαξε. Μπράβο. Και μια τελευταία ερώτηση. Τι τελευταίε δηλώσει που είχε κάνει ο κύριο Νταλάρα, ότι οι καλλιτέχνε δεν πρέπει να κάνουν διαφημιστικά και τα σχετικά. Εσεί τι άποψη έχετε. Εγώ έχω άποψη ότι ό,τι λέει ο Νταλάρα είναι σωστό. Είναι ένα εργάτη τη τέχνη που δεν μπορούμε να τον αφισβητήσουμε σε τίποτα. Έχω την εντύπωση. Όμω ένα τραγουδιστής αν δεν έχει δουλειά. Όπω ξέρω, γνωρίζουμε όλοι ότι πια η δουλειά στη νύχτα έχει λιγοστέψει πάρα πολύ. Φαντάζομαι. Και του γίνει μια πρόταση για ένα, για ένα διαφημιστικό. Που είναι αρκετά τα χρήματα. Ε, να πει όχι. Φαν, φαντάζομαι, φαντάζομαι. Ο ρόλο του τραγουδιστή είναι άλλο. Όχι να πει να στο γυαλί και να, να πουλάει το παραμύθι τη διαφήμιση. Παραμύθι. Ε, διαφήμιση είναι ένα παραμυθάκι. Εντάξει. Λοιπόν, εμεί να, να μην ακολουθούμε το παραμύθι. Εμεί να ορθούμε το ορθό. Ο Νταλάρα είναι ο πιο δουλευταράς καλλιτέχνη. Ο πιο δουλευταρά. Και κάποιοι που τον κατηγορούν είναι γιατί τεμπελιάζουν να κάνουν αυτά που κάνει ο Νταλάρα. Γιατί έχω την εντύπωση ότι μεγαλύτερο καλλιτέχνη σήμερα είναι αυτό με τον τρόπο που δημιούργησε την τέχνη. Yeah. Ε, α, την, και την εξασκή τέλεια. Έτσι πιστεύω. Κύριε Σαλαβάση, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν κοντά μου. Και να σα ευχηθώ καλοτάξιδα τα καινούργια σα τραγούδια. Ευχαριστώ, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ και τον κόσμο που με αγάπησε και προσπαθώ να τον αγαπήσω μόλι μου την καρδιά. Ευχαριστώ πολύ.